Γεια σου, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι πολύ συγκλονιστικό. Μη φύγεις, διάλεξε ένα κλειδί και δες τι κρύβει αυτό για σένα. Θα μπούμε στο υποσυνείδητό σου και από το υποσυνείδητό σου θα επιλέξεις ένα κλειδί και θα δεις με πόση μεγάλη ακρίβεια θα απαντήσει. Χρειάζεται όμως να το κάνεις, όχι πολύ να σκέφτεσαι πολύ ωραία ποιο κλειδί να διαλέξω κτλ. Χρειάζεται λίγο, okay, δες το και πήγαινε με σιγουριά για αυτό που σου το λέει. Επίσης υπάρχει μια πιθανότητα τις επόμενες μέρες να δεις αυτό το κλειδί που διάλεξες στον ύπνο σου. Θα κάνουμε βέβαια και κάποιες πληροφορίες, θα δούμε πολύ σημαντικές πληροφορίες γιατί κάτι έχει να σου πει, αλλά το κάθε κλειδί έχει μια προσωπικότητα και είναι η δική σου η προσωπικότητα. Και είναι μηνύματα από το υποσυνείδητο το οποίο θα σου απαντήσουν. Τέτοια όμορφα πράγματα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να σταθέρω κοντά, να τα δεις. Είναι έξι όμορφα, πανέμορφα κλειδιά. Δες τα εδώ, κοντά, 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 να τα δεις. Διάλεξε ένα, εκείνο το οποίο εσένα σου αρέσει. Εκείνο το οποίο εσένα νιώθεις ότι ξεκλειδώνει τη ζωή σου, την ψυχή σου, ξεκλειδώνει πράγματα, σου αποκαλύπτει όλα εκείνα όσα τα οποία θα ήθελες εσύ να ξεκλειδώσεις γενικότερα. Θα σε βοηθήσει αυτό το άνοιγμα. Θα σε βοηθήσουν αυτά τα κλειδιά. Θα σου δώσουν όμορφες πληροφορίες, πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ τώρα τα κλειδιά να υπάρχουν εδώ πέρα. Θα ρίξουμε με τρία διαφορετικά decks. Το ένα είναι πολύ ωραία. Το ένα είναι το κλασικό, vintage βέβαια τα ταρό, τα κλασικά ταρό. Για να δούμε από κάτω, bottom of the deck, μάλιστα. Λοιπόν, με Lenormand, ειδικές Lenormand, απίστευτες, πανέμορφες Lenormand αυτές. Και με τη μυστική ταρό των στοιχείων, έτσι. Το οποίο και εδώ έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε τις επιλογές και το, τι κάθε, και το κάθε κλειδί τι σου ξεκλειδώνει. Πάμε με αυτό το κλειδί, το νούμερο 1. Το νούμερο 1 κλειδί. Το αφήνω εδώ πέρα. Τι μας λέει το νούμερο 1 κλειδί. Λοιπόν, τι έχει να πει για σένα. Πάμε να δούμε να δεις πόσο πραγματικά θα πέσει σε σένα. Λοιπόν, είναι ένα κλειδί το οποίο είναι κοινό, ας το πούμε. Να το φέρω εδώ λίγο να το δεις. Απλό. Αλλά όμως, από πίσω υπάρχει αυτό το κλειδί σου λέει ότι είσαι λογικός άνθρωπος. Έχεις πολύ αναλυτική σκέψη. Έχεις πολύ ισχυρό μυαλό, δηλαδή επιμένεις την άποψή σου. Πολύ πρακτικός, πρακτική γενικότερα. Σ' αρέσει να βλέπεις τα πρακτικά πράγματα στη ζωή. Επίσης, αυτό το οποίο χρειάζεται να προσέχεις, μάλλον αυτό το οποίο προσέχεις πολύ, είναι να μην φανεί πόσο ευαίσθητος ή ευαίσθητη είσαι. Το κλείνεις δηλαδή, δεν το αφήνεις εύκολα να βγει. Θα το αποφασίσεις να βγει μάλλον αυτό το χαρακτηριστικό σου μόνο σε ανθρώπους τους οποίους εσύ εμπιστεύεσαι. Εντάξει. Οι επιλογές σου γενικότερα βασίζονται πάνω σε λογική κυρίως. Εντάξει, πάνω σε λογική και όχι στο συνέστημα. Κυρίως στη λογική και στην πρακτικότητα. Δηλαδή, έχει αξία αυτό το πράγμα για μένα. Έχει πρακτικότητα ή όχι. Πάμε τώρα. Για πάμε να το αναλύσουμε τώρα. Πάμε να δούμε τι έχει να σου φανερώσει αυτό το κλειδί. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο κλειδί νούμερο 1. Να ζητήσουμε έτσι την ενέργεια των ταρό να συνδεθεί με το κλειδί αυτό. Μάλιστα και βγήκαν και ανάποδα. Αυτό που βγαίνει σαν μήνυμα είναι ότι πολλές φορές η λογική σου σε μπερδεύει. Εντάξει. Εδώ κυβερνάται αυτή η κάρτα από το ζώδιο των διδύμων και από τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια του αέρα, ζυγό και υδροχό. Δείχνει όμως ότι πολλές φορές μπλοκάρεις. Και είναι αυτό που λένε δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να βγάλω ένα λογικό συμπέρασμα. Εντάξει. Διότι είναι ο αέναος κύκλος της λογικής εδώ πέρα που σε μπερδεύει λιγάκι. Και χάνεις δύναμη από αυτό. Και λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, τι μου συμβαίνει, γιατί. Εντάξει. Για να επιλέξουμε όμως. Μισό λεπτό. Και αυτό το οποίο βγαίνει είναι η δικαιοσύνη. Είναι μια κάρτα της λογικής. Είναι μια κάρτα που έχει βγει πάλι αέρας, που είναι ο ζυγός εδώ, που σημαίνει ότι θέλω να εξισορροπώ τα πράγματα, να βρίσκω τις ισορροπίες, αλλά σου λέει χρησιμοποίησε τη διέστησή σου εδώ αυτή η κάρτα, να είσαι δίκαιος δίκαιη, να έχεις
πηξίδα ηθικής δηλαδή γενικότερα. Μην κάνεις ανήθικα πράγματα, διότι είναι ενάντια και στη λογική σου. Να σε, α, και μέσα από συνεργασίες και μέσα από τους ανθρώπους μπορείς να βρεις τις ισορροπίες όσο, όσο και αν αυτό μπορεί λιγάκι να σε τρομάζει. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στις Lenormand. Για να δούμε η Lenormand ποιο είναι το μήνυμά τους για το κλειδί νούμερο 1. Εδώ έχει να κάνει επίσης και με πράγματα με σπουδές, έχει να κάνει με δικαιοσύνη, έχει να κάνει με νομικά έγγραφα, έχει να κάνει με το σύστημα της δικαιοσύνης γενικότερα, αλλά εδώ δεν εκπροσωπεί μόνο τη δικαιοσύνη σε αυτό το επίπεδο, είναι και σε ενεργειακό επίπεδο. Πρόσεξε, διότι όλα είναι κάρμα, όλα είναι αίτιο τι ατό, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, και από τη Lenormand, αυτό που έχουν να σου πούνε είναι το βιβλίο. Λοιπόν, την καλύτερη συμβουλή θα την πάρεις κυρίως μέσα από τον εαυτό σου, εντάξει. Όμως το βιβλίο σημαίνει επίσης, πάλι εδώ σημαίνει και σπουδές, σημαίνει ενημερώνομαι, διαβάζω, κάνω, σημαίνει επίσης ότι ή τελικά είμαι ανοιχτό βιβλίο ή είμαι κλειστό βιβλίο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Πρέπει να μάθεις αυτή τη ζωή λίγο, γιατί η ζωή είναι ένα παιχνίδι, έτσι, να μάθεις λίγο στη ζωή πότε ανοίγομαι, πότε κλείνω, πότε λέω πράγματα, πότε κρατάω μυστικά. Πότε, γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν κρυμμένα μυστικά και πρέπει κάποιος να μελετήσει πολύ βαθιά και να ψάξει αν καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής που λένε, έτσι. Λοιπόν, και θέλει πολύ έτσι βαθύτητα, ας πούμε. Πρόσεξε τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο, προφύλαξέ τον. Δεν είναι από τις κακές κάρτες, είναι καλή κάρτα, αλλά σου λέει όμως, χρησιμοποίησε τώρα εδώ ένα συνδυασμό διέστησης, λογικής, αλλά και το πότε θα ανοιχτείς ή όχι. Πόσα πράγματα αποκαλύπτονται, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε και ένα ακόμα στοιχείο από εδώ, να δούμε τι έχει να μας πει και η μυστική ταρό των στοιχείων, που έχει και αυτή πάρα πολλές πληροφορίες, γενικότερα για το κλειδί το οποίο επέλεξες. Και έχει βγει η φωτιά, είναι στοιχείο της φωτιάς, ο αριθμός 4, είναι εδώ το γράμμα Δέλτα, αν κάπου όλο αυτό σου έρχεται στο μυαλό. Μιλάει για δημιουργικότητα, πάθος, φήμη, ανεξαρτησία, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει αυτή η κάρτα είναι ότι στη ζωή σου χρειάζεται λίγο να βγεις από το κομμάτι, μάλλον όχι να χάσεις τη λογική σου, να μπεις και σε μια άλλη ενέργεια. Να μπεις λίγο στην ενέργεια της φωτιάς, του πάθους, να παθιαστείς με πράγματα. Έχουμε μπλέξει πολλές φορές την έννοια του πάθους με κάποιον άλλον άνθρωπο. Παθιάζομαι με έναν άνθρωπο. Μπορεί όμως να παθιαστούμε με τον εαυτό μας κιόλας. Δηλαδή να παθιαστείς με κάτι το οποίο θα κάνεις εσύ, ένα στόχο, μια δραστηριότητα, κάτι. Κάτι το οποίο πραγματικά να σου αρέσει. Ο κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή έχει. Κάποιος ζωγραφίζει, κάποιος γράφει ποίηματα, κάποιος γράφει την ιστορία της ζωής του, κάποιος θέλει να γίνει συγγραφέας. Δεν σημαίνει ότι θα εκδώσεις τα βιβλία. Θα κάνω για την πάρτι σου, κάτω τώρα. Κάποιος έχει πάθος να περπατάει στη φύση, κάποιος έχει πάθος να βοηθάει τα ζωάκια. Ναι, μπορεί να έχουμε πάθος για έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος όμως δεν έρχεται, διότι μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα. Έτσι μπορεί να συμβαίνει και αυτό, μπορεί να χρειαστεί να πέρα. Αλλά εδώ βρίσκουμε το πάθος στη ζωή μας, μπορεί να είναι στην εργασία μας, μπορεί να είναι ένα χόμπι, οτιδήποτε. Χρειάζεται λοιπόν να ασχολιόμαστε και με άλλα πράγματα τα οποία μας δίνουν δύναμη και δίψα για τη ζωή. Αυτά είχε να σου πει το κλειδί νούμερο 1. Ωραία. Το νούμερο 1 κλειδί, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο κλειδί τώρα, μισό λεπτό να το βρω. Γιατί τα έχω κάνει, όπως βλέπετε, τα έχω χωρίσει, το κλειδί νούμερο 2, το οποίο είναι αυτό το κλειδί νούμερο 2. Δείτε το καλά, όσοι έχετε επιλέξει το νούμερο 2 λοιπόν, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κλειδί. Καθίστε να το έχουμε εδώ, πολύ ιδιαίτερο κλειδί. Είναι πολύ δυνατό, χαρισματικό, έχει κάποια χαρίσματα, ο καθένας ό,τι χαρίσματα έχει, έτσι. Προσέξτε, το χάρισμα δεν είναι μόνο ένα, δεν έχω μόνο το χάρισμα, λέω, της διέστησης, έχω το χάρισμα της ψυχικής διέστησης. Το χάρισμα της νοητικής, αφουγκράζομαι νοητικά. Δηλαδή καταλαβαίνω τις σκέψεις του αλλού, καταλαβαίνω το συνέστημα του αλλού. Χαρίσματα είναι επίσης οι δυνατότητες. Κάποιος άλλος είναι μαθηματικό μυαλό. Κάποιος άλλος έχει το χάρισμα, ξέρω εγώ, του να γράφει πολύ όμορφα. Κάποιος έχει το χάρισμα της μαθηματικής ανάλυσης. Άλλος το χάρισμα της ηθοποίησης, της τέχνης. Είναι τόσα πολλά τα χαρίσματα. Είμαστε τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Εδώ βέβαια λέει ότι υπάρχει και μια ενέργεια που είναι πάρα πολύ δημιουργική.
Φυσικά έχεις, εκφράζεσαι ανοιχτά, δεν έχεις πρόβλημα, το λες. Δηλαδή το λες και θες να είσαι ειλικρινής, με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό που σκέφτεσαι. Συνήθως αποκτάς αυτό το οποίο θέλεις, στο ξεκλειδώνει δηλαδή, το αποκτάς. Με κάποιο τρόπο το αποκτάς, μα θα το φέρεις από εδώ, θα το φέρεις από εκεί, το αποκτήσεις. Είσαι ένα πολύ ελεύθερο πνεύμα όμως, πολύ ελεύθερο πνεύμα. Δύσκολα κάποιος σε, όχι εγκλωβίζει, μπορεί να σε ελέγξει, ας το πούμε. Και αυτή είναι και το μεγαλύτερό σου, αν θέλεις, αυτό είναι και μεγαλύτερη σου, το μεγαλύτερό σου θετικό στοιχείο το οποίο έχεις. Η μεγάλη σου ανεξαρτησία. Δεν θέλεις να παγιδεύεσαι, και αυτό που σου τη βαράει πραγματικά στο κεφάλι, δεν θες να παγιδεύεσαι σε υποσχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να υπόσχονται πράγματα τα οποία όμως δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν, ό,τι και να είναι αυτό. Και επειδή είσαι ένα πολύ ελεύθερο πνεύμα, εσύ δεν θέλεις οι άλλοι άνθρωποι να στο, αυτό είναι και το η αχίλιος πτέρνα σου, δεν θέλεις οι άλλοι να στο τσαλαπατήσουν, να στο πάρουν. Διότι συνήθως υπάρχει το εξής. Στο συναίσθημα, στην αγάπη, στον έρωτα υπάρχει έντονη η επιθυμία του να ελέγχουμε τον άλλον που πάει, τι κάνει, που βρίσκεται, ποιο παίρνει, εντάξει, θες ζήλια, θες ανασφάλεια, θες εγωκέντρωση, εσύ δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Ή θα με αγαπήσεις που λες εσύ έτσι όπως είμαι, με την ανεξαρτησία μου, να βγαίνω, να κάνω με τις φίλες μου, τους φίλους μου, να κάνω αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για σένα, σημαίνει όμως ότι θέλω και εγώ το χρόνο μου. Μπορεί να θέλεις μια μέρα να μην μένεις 7 μέρες την εβδομάδα, λέω τώρα, στο σπίτι του καλού σου, και θέλεις να μένεις 2 μέρες στο σπίτι μόνη σου, μόνος σου, να γεμίζεις την μπαταρία σου. Ή να κάνεις πράγματα τα οποία σε γεμίζουν, έτσι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει να βγει εδώ και να μας πει. Και βγαίνει μια δυνατή βασίλισσα μπαστούνι, όλο φωτιά και δύναμη και γνώσεις. Λοιπόν, έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση. Εδώ υπάρχει ο αριθμός 4 από πίσω, που σημαίνει η δόμηση, η φόρμα, εντάξει, η σταθερότητα. Σου αρέσει λοιπόν να έχεις γνώσεις, να παθιάζεσαι με πράγματα, έχεις διέστηση φυσικά, όπως το είπαμε εδώ, όπως είπα και στην αρχή δηλαδή. Ανεξάρτητη, πολύ ανεξάρτηση, αλλά σου αρέσει όμως και να έχεις και ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Σου αρέσουν δηλαδή η οικογένειά σου, η σχέση σου, οι φίλοι σου, δηλαδή να ξέρεις ότι, α, κοίταξε να δεις, αυγό τώρα με τους φίλους μου, ας πούμε, εντάξει. Πολύ δυνατή, πολύ σίγουρη, πολύ αυτοπεποίθηση, πολύ δύναμη. Αυτό ισχύει και για άντρες και γυναίκες. Αν είσαι άντρας, μπορεί να σημαίνει ότι έχεις και μια γυναίκα στη ζωή σου τέτοια. Μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι μια αδερφή, μπορεί να είναι η σχέση σου, μπορεί να είναι μια συνεργάτιδα, μπορεί πολλά πράγματα. Μπορεί, αλλά είναι εκεί όμως για να σε βοηθήσει. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα και η οποία φυσικά μιλάει και εδώ για ανεξαρτησία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Ένα κλειδί το οποίο σου δίνει αυτή τη συμβουλή να τη διατηρήσει αυτή την εξαρτησία. Δεν είναι κακό πράγμα. Αν ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει, είναι δικό του πρόβλημα. Είναι δικό του αυτό. Ας πάει να τον δει κάποιος να του μιλήσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και μία από τις Lenormand, οι οποίες μιλάνε για καρδιά. Λοιπόν, αισθάνεσαι γύρω σου ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε και τους αγαπάς. Αισθάνεσαι λοιπόν την ορολογία, όντως σε σχέση, όχι, μπορεί να έχεις οικογένεια, παιδιά, σχέση, σύζυγο, εραστή, ερωμένη, δεν ξέρω τι, να τα έχεις όλα και σύζυγο και ερωμένη, εντάξει, γιατί είσαι και ανεξάρτητο πνεύμα και μπορεί να την κάνεις την κουτσουκέλα εσύ, γιατί είσαι και αγύριστο λίγο κεφάλι, αλλά εδώ μιλάει για αγάπη, γιατί ψάχνεις και την αγάπη. Και την αγάπη την οποία θέλεις εσύ να την αισθάνεσαι γενικότερα γύρω σου σε όλες τις εκφράσεις, ας πούμε, της ζωής. Θέλεις να σε αγαπάνε και θέλεις να αγαπάς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, okay, θέλει όμως λίγο προσοχή. Μήπως καμιά φορά, επειδή είσαι πολύ ανεξάρτητος, ανεξάρτητη, από την ξεροκεφαλιά σου λίγο, κάπου λίγο τους ανθρώπους τους μπερδέψεις και τους φέρεις και να σου πούνε, ρε εσύ δεν σε καταλαβαίνω με τίποτα. Και μία κάρτα των στοιχείων, η οποία τι έχει να μας πει, έχει να μας πει, λοιπόν, έχει να μας πει για το αυγό. Εδώ λοιπόν το αυγό αυτό είναι πολύ καλό, είναι συμβολικό, έτσι. Σημαίνει αγάπη, ευτυχία, ολοκλήρωση, γέννηση, ελπίδες και νέα ξεκινήματα. Το 16 στην αριθμολογία και ένας πολύ καρμικός αριθμός που μιλάει για τις σχέσεις. Θέλεις λοιπόν να φτιάξεις πράγματα, να γεννήσεις πράγματα, να δημιουργήσεις πράγματα. Το μόνο που χρειάζεται να προσέχεις είναι αυτό εδώ πέρα.
καταστάσεις δύσκολες, απογοητεύσεις, ψυχρότητα, κακή φήμη, δηλαδή ρε παιδί μου, κάνεις δηλαδή κάποιες ενέργειες, κάποιες επιλογές οι οποίες δεν σε οδηγούν στο σωστό αποτέλεσμα. Θέλει προσοχή και ειδικά με τους ανθρώπους μην τους πληγώσεις. Εντάξει, κλειδί νούμερο 2. Πολύ καλά, νομίζω ότι έχεις γενικότερα την όλη εικόνα. Ας τα μαζέψω τώρα αφού ολοκληρώθηκε και το κομμάτι του δεύτερου κλειδιού. Πάμε στον κλειδί νούμερο 3. Να, για να το φέρουμε το δεις. Ωραίο κλειδί, έτσι. Είσαι ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες, αλλά με πολύ ενδιαφέρον ιδέες, έτσι. Πολύ ξεχωριστό άτομο. Μπορείς και να ξεχωρίζεις κιόλας από το πλήθος, ας το πούμε. Πολύ τολμηρό. Δεν φοβάσαι και δεν φοβάσαι απέναντι σε καμία κατάσταση να εκφράσεις την άποψή σου και να την πεις. Ό,τι όσο και αν αυτή ακούγεται περίεργη, παράξενη, εσύ θα την εκφράσεις, δεν έχεις κανένα φόβο σε αυτό. Σου αρέσουν οι προκλήσεις στη ζωή, αλλά σου αρέσουν και οι νέες εμπειρίες στη ζωή. Σου αρέσει επίσης να έχεις και έναν κατά κάποιο τρόπο ένα σταθερό έλεγχο γενικότερα των πραγμάτων και πώς πηγαίνουν, αλλά είναι ένα κλειδί το οποίο έχει τη δύναμη της φωνής. Έχει τη δύναμη να πει πράγματα, έτσι. Είναι ένα κλειδί ιδιαίτερης και παράξενης κατασκευής, να σου το πω. Μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύεις στον εαυτό σου, εντάξει. Αλλά γι' αυτό είναι και ιδιαίτερο και παράξενο κλειδί, αλλιώς. Εδώ έτσι όπως είναι φτιαγμένο, δες εδώ πέρα με τα κοψίματα ας πούμε, είναι πολύ ιδιαίτερο, εδώ είναι σαν να κάνει λίγο και το άπειρο. Λοιπόν, και σου δίνει λοιπόν και σε κάνει πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό επίσης και στα μάτια κάποιων άλλων ανθρώπων. Εντάξει, λοιπόν, για να το βάλουμε. Για να αρχίσουμε να ξεκλειδώνουμε τι μήνυμα έχει να σου πει. Για να τα βάλω λίγο στα μάκρυα αυτά, να είναι λίγο, να έχουμε το χώρο μας. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το τρίτο κλειδί. Τι έχει να πει σαν φύση. Για να συνδεθούν τα ταρό λοιπόν με αυτό το κλειδί. Με το τρίτο κλειδί, το οποίο είναι τόσο τολμηρό, τόσο δυνατό. Δεν φοβάται να πει την άποψή του. Έχει δύναμη. Αποφασιστικότητα, μεγάλη αυτοπεποίθηση, σε όλες τις καταστάσεις, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν όλη την ίδια αυτοπεποίθηση και υποκρίνονται ότι έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι και είναι μια χαρά. Αυτό το κλειδί όμως δεν υποκρίνεται στην αυτοπεποίθηση. Την έχει. Την έχει, είναι έμφυτη. Είναι στο DNA που λένε, έτσι. Για να δούμε τι έχει να μας πει τα ταρό για αυτό το κλειδί και έχει να μας πει, μάλιστα, έχει να μας πει ότι νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν και σε στεναχωρεί καμιά φορά και λες, μα καλά, εγώ σκέφτομαι έτσι. Εσύ μπορεί να λες αλήθειες, οι άλλοι όμως δεν είναι όλοι που ακολουθούν και μπορεί να μένουν σιωπηλοί και σε στεναχωρεί. Εντάξει, 4 κυπέλων. Όμως μην χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου στις νέες ιδέες που μπορείς να έχεις, γιατί δεν ακολουθούν όλες τις νέες σου ιδέες, έτσι. Δεν γίνεις αποδεκτός ή αποδεκτή. Εδώ κυβερνάται αυτή η κάρτα το ζώδιο του καρκίνου κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Συναισθηματική κάρτα, δείχνει όμως την ευλογία. Εδώ όμως καμιά φορά δείχνει ότι πολλές φορές βαριέσαι. Πώς λέγεται, βαριέμαι. Λοιπόν, βαριέσαι. Και δείχνει ότι επειδή οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις αλήθειες τις δικές σου και τις δυνατότητες σου, εσύ κάπου απομονώνεσαι και κάπου απογοητεύεσαι. Ναι. Γιατί είσαι ένα πολύ ιδιαίτερο κλειδί, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιαίτερα κομμένος, ας το πούμε, με αυτά εδώ πέρα τα κοψίματα, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις και αποδεκτός και από όλους. Έτσι, ναι, μεν ξεχωρίζεις, αλλά δεν σημαίνει ότι σε αποδέχονται. Πρέπει να έχεις προετοιμαστεί όμως γι' αυτό. Να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Μην μπεις στη βαρεμάρα και στην απάθεια. Μην μπεις σε καμία κατάσταση ότι δεν έχω κανένα κίνητρο για τη ζωή. Ίσα-ίσα πρέπει να το αλλάξεις και να έχεις κίνητρο για τη ζωή. Και αν κάποιοι άνθρωποι δεν σε καταλαβαίνουν, είναι ok. Κι εγώ κάνω ανάλυση ταρό. Κι εγώ ρίχνω ταρό. Δεν με καταλαβαίνουν όλοι.
Δεν τα βλέπετε βέβαια. Μια άλλη είχε, επειδή μίλαγε με τον Ιησού Χριστό, της λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει και θα μας κάψει όλους. Οκ. Okay. Εσύ λες, να το πω έτσι, ότι μιλάς με τον Ιησού. Εγώ δεν έχω πει ότι μιλάω ποτέ με τον Ιησού, έτσι. Αν εσύ σου έχει πει ότι θα έρθω να σας κάψω όλους, μπράβο, πολύ αγάπη τότε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, ναι, οκ, okay, εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είμαστε αποδεκτοί από όλους. Εννοείται. Πρέπει να μάθουμε όμως να ζούμε και να το διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, θα αντιμετωπίσεις, επειδή έχεις πολύ δυνατή άποψη, αντιμετωπίσεις βεβαίως και αντίθετες απόψεις από τις δικές σου, να είσαι προετοιμασμένος, βεβαίως. Κοίταξε να δεις μια συμβολή που σου λέει εδώ πέρα. Ε? Εδώ είναι, πώς το λένε, εδώ είναι το coffin που λένε. Είναι ο θάνατος. Πρέπει να έχει, σου λέει εδώ τώρα, αυτή η κάρτα. Δεν έρχεται για να σε τρομάξει, έρχεται για να σου δείξει την αλήθεια. Ό,τι να κλείσεις σαν κύκλος, κλείστονα. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν, κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορούν κοντά σου, κάποιοι άνθρωποι δεν θα αντέξουν. Δεν θα αντέξουν όλη την αλήθεια σου. Έτσι είναι. Δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Και εσύ τι γίνεται, εσύ στεναχωριέσαι, αλλά δεν θα αντέξουν όλοι αυτή την κατάσταση. Είναι το φέρετρο, είναι δύσκολο το φέρετρο, δεν είναι εύκολο. Είναι από τις δύσκολες κάρτες, 9 καρό, εντάξει. Το 9 σημαίνει το τέλος, σημαίνει η ολοκλήρωση. Το καρό σημαίνει η γη, το σώμα που μπαίνει στη γη, αν θέλετε κιόλας να το πούμε έτσι. Αλλά συμβολικά μιλάει ότι ό,τι κλείνει να κλείσει, πρέπει να κλείσει. Τι πρέπει να κλείσει. Κάποια πράγματα πεθαίνουν, έτσι. Μία σχέση, μία συνεργασία. Μία δουλειά. Οτιδήποτε. Ακόμα και ένας φυσικός θάνατος. Θα μου πεις, μα κάζουμε τι λες τώρα. Ναι, okay, πρέπει να τα λέμε όμως αυτά. Ακόμα και αυτό. Όλα ολοκληρώνονται. Είμαστε σε ένα σύμπαν, να το πω έτσι, σε έναν κόσμο, όπου στην ουσία δεν πεθαίνει τίποτα. Όλα ανακυκλώνονται. Μεταμορφώνονται. Αλλάζουν ύλη. Ύλη αντί ύλη. Αλλάζουν τα... Αλλάζει αυτή, αν θέλετε, πώς να σου το πω, η ενέργεια δηλαδή. Γιατί τα πάντα είναι ενέργεια, όλα τα πάντα είναι ενέργεια. Όλο το σύμπαν πλέει, ρέει μέσα σε μια ενέργεια. Εμείς τι είμαστε, ξεχωρί δηλαδή, εμείς δεν πλέουμε σε ενέργεια. Ήδη η κβαντική φυσική έχει κάνει πάρα πολλά μεγάλα άλματα και πάρα πολλές ανακαλύψεις. Και ξέρετε κάτι, η μοντέρνα φυσική παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξηγήσει κάποια φαινόμενα, γιατί η φύση, γιατί είναι η φύση, αντιβαίνει αυτούς τους όρους, αυτούς τους κανόνες. Εσύ λοιπόν πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να σε καταλάβουν, έτσι. Δεν μπορούν να καταλάβουν τους δικούς σου κανόνες. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη δική σου τη δυναμική. Και είναι απολύτως εντάξει. Θα μου πεις, θα μείνω μόνος μόνη. Όχι, δεν θα μείνεις μόνος μόνη. Θα μείνεις όμως εδώ με την πυρόγα να προσέξεις δύο πράγματα μόνο. Λοιπόν, αλλαγές στη ζωή. Προχώρα, πήγαινε. Εντάξει, πρόσεξε και εδώ, άτομα, καταστάσεις που φεύγουν, έτσι έρχονται. Δες το εδώ, ορίστε, ξεκάθαρο. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, άλλες σχέσεις μένουν, άλλες φεύγουν. Είναι μέρος της ζωής. Και επειδή είσαι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, δεν σε καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις πολύ, τα εμπόδια, τις ακυρώσεις και άτομα, καταστάσεις που σε καθυστερούν και βαριέσαι. Η πυρόγα όμως σημαίνει ταξίδι, μετακίνηση, στόχοι, πηγαίνω εκεί που μπορώ να πάω και να είμαι αρεστός. Εντάξει, και να με αγαπάνε ή αρεστοί και να με αγαπάνε και τα λοιπά. Ωραία, αυτό ήταν και το κλειδί 3, το ιδιαίτερο κλειδί και αυτό 3. Όλα είναι ιδιαίτερα, αλλά λέμε τώρα για το καθένα τώρα και κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πάμε στο επόμενο κλειδί που είναι το κλειδί 4. Λοιπόν, κλειδί 4, για να το φέρω εδώ. Περίεργο για αυτό το κλειδί, τι γίνεται εδώ, ε? Αυτό το κλειδί λοιπόν είναι ένα κλειδί το οποίο είναι ένας χαρακτήρας πολύ ευχαρίστος, εύκολος χαρακτήρας, δεν είναι δύσκολος. Σου αρέσει το θετικό κομμάτι, σου αρέσει να βλέπεις πάντα τη θετική πλευρά της ζωής, εντάξει. Πρόσεξε όμως, διότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να σε εκμεταλλευτούν, για οποιοδήποτε λόγο. Οικονομικό, συναισθηματικό, εξουσίας, πράγματα. Διότι δεν θέλουν, δεν αντέχουν αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας που έχεις και αυτό το φως το πολύ που φέρνεις.
Καμιά φορά όμως χρειάζεται μια άλλη προσοχή που προέρχεται από εσένα, διότι αυτό το κλειδί αυτό λέει, ότι επειδή είσαι πολύ αισιόδοξο άτομο, πραγματικά, έχεις μέσα σου μια τόλμη, μια ένταση, μπορεί να μπλεχτείς. Πώς είναι πολλές φορές, ρε παιδί μου, πώς έχουμε μπλέξει σε κάποιες καταστάσεις, αν σας έχει τύχει, που λες, ρε παιδί μου, εγώ πήγα να βοηθήσω με όλη μου την καλή την καρδιά και βρέθηκα μπλεγμένος ή μπλεγμένη. Εγώ άλλα ήθελα να κάνω, αλλιώς μου βγήκε. Πήγα να κάνω θετικά πράγματα. Και έμπλεξα. Πώς έμπλεξα, ρε παιδιά, έτσι. Αυτό είναι. Μία από τις καταστάσεις, έτσι. Είναι ένα κλειδί επίσης, το οποίο, αν το παρατηρήσεις, είναι, να το πω έτσι, μοιάζει σαν, να το δεις εδώ, έχει τέσσερις κύκλους. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, έτσι. Είναι η δυνατότητα των επιλογών. Οι επιλογές σου πολλές φορές στη ζωή δεν είναι μόνο μία ή δύο. Είναι τέσσερις. Και έχεις επίσης και μία σχισμή στη μέση κιόλας, έτσι. Σαν να έλεγα ότι είναι η σχισμή της ψυχής σου, της καρδιάς σου. Που βγαίνει, διότι είναι αυτή η θετικότητα που βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Είναι το συναίσθημα. Αυτό όμως, το πολύ ανοιχτό που έχεις, γιατί είσαι ανοιχτός άνθρωπος, επικοινωνιακός, βγαίνεις, αυτά το λες μέσα από την καρδιά σου, δεν κρύβεις, δεν έχεις μυστικά, δεν κάνεις. Αυτό κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν. Δεν λέω ότι θα το κάνουν όλοι, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Αυτό, είμαι ανοιχτή καρδιά, αυτά το ένα, το άλλο, να επικοινωνήσεις, να μιλήσεις με τον άλλον, να τα πούμε αυτά. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Και επειδή οι άνθρωποι πολλές φορές κινούμαστε σε low vibrations, δηλαδή τι σημαίνει σε πολύ χαμηλά κύματα, σε χαμηλές δονείς, σε χαμηλές ενέργειες, σε εκμεταλλεύονται. Εντάξει. Αυτό χρειάζεται μία προσοχή από τη δική σου τη μεριά. Είδες το μήνυμα που το παίρνεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε εδώ τι έχει να μας πει αυτή η κάρτα και βεβαίως λέει ότι, κοίταξε να δεις, είναι η κάρτα του Ταύρου. Κυβερνά το Ταύρο. Όλα τα ζώδια βέβαια της γης, κυρίως ο Ταύρος. Σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, δες όμως τη θετική πλευρά της ζωής και το τι έχεις πετύχει μέχρι στιγμής. Να έχεις υπομονή στη ζωή και με τους ανθρώπους και με τις καταστάσεις, να σχεδιάζεις, όμως δείχνει επιτυχία. Δείχνει μία κατάσταση που μπορεί να σου βγει επικερδής, σε αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Το ερώτημα αυτής της κάρτας είναι ο αριθμός 7. Το αριθμός 7 σημαίνει και αναλύω, πρέπει να μπεις και σε μία ανάλυση και να ελέγξεις λίγο και να δεις τι γίνεται. Ο αριθμός 7 όμως σου βάζει ένα ερωτηματικό. Αν έλεγα ότι υπάρχει αρνητικό σε αυτή την κάρτα, θα έλεγα το εξής, το ερώτημα στον εαυτό σου. Αξίζει να περιμένω? Αυτό είναι το ερώτημα. Αξίζει να περιμένω ή δεν αξίζει να περιμένω? Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αν αξίζει, τότε κάνε εκείνες τις κινήσεις, δούλεψέ το και θα ανθίσει. Και θα δημιουργηθεί κάτι καλό. Αλλά θέλει όμως χρόνο. Πρέπει να μάθεις λίγο στο χρόνο. Φαίνεται οπότε το προσέχουμε αυτό. Εντάξει, υπομονή. Σου λέει την υπομονή. Χρειάζεται και υπομονή καμιά φορά με τους ανθρώπους. Να σε καταλάβουν, να δουν ποιος είσαι, ποια είσαι, τι θέλεις να πεις, ποια είναι η άποψή σου. Μπορεί καμιά φορά, επειδή είσαι πολύ θετικό, θετική και αυτό να βγει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να τον καταλαβαίνουν και να λένε μα καλά που βρίσκεται, σε ποιο κόσμο ζει, έτσι. Οκ, εντάξει. Χρειάζεται και χρόνος να σε καταλάβουν. Αυτό μπορεί να το δώσει στους ανθρώπους ή να τους αφήσεις λίγο. Και αν σε καταλάβουν, ή καλώς. Αν όχι, δεν πειράζει. Και ναι, χρειάζεται στη ζωή να ξεκαθαρίσεις ανθρώπους και καταστάσεις. Διότι εδώ έχει βγει το δρεπάνι, ας πούμε. Το δρεπάνι σημαίνει παίρνω και καθαρίζω όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία εμένα πλέον δεν μου χρειάζονται. Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσω, κάπου πρέπει να τα βάλω και σε μια τάξη όμως. Κάπου πρέπει να τακτοποιήσω και τις σκέψεις μου, να τακτοποιήσω λίγο και τον εαυτό μου, να τακτοποιήσω τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, λίγο να οργανωθώ που λένε, έτσι. Γιατί μαζεύεις τα στάχια με το δρεπάνι, κόβει, τα βάζεις και τα οργανώνεις. Έτσι. Αυτή είναι η όλη η ενέργεια και η ιστορία. Εδώ τώρα βεβαίως υπάρχει και ένας, ας το πούμε, βαλές γης, καρό δηλαδή, ο οποίος μπορεί να είναι αξιόπιστος, ζώδια της γης, νεαρής ηλικίας μέχρι 42 δηλαδή, που μπορεί κάτι να θέλει να σε βοηθάει, να σου πει, να σε βοηθήσει ή να είχες ανταγωνισμό με αυτό. Είναι αρσενική ενέργεια. Τώρα αυτό ο καθένας, εγώ το λέω απλά, μπορεί με κάποιους να ταιριάξει.
Αλλά εδώ σημαίνει ξεκαθάρισμα. Ναι, ξεκαθαρίζω. Σαν να σου λέει τώρα εδώ ο Γιώργος ότι καθάρισε τα ζυζάνια, από κάτω τα χόρτα, τα άχρηστα που δεν χρειάζονται κτλ. Φρόντισε λοιπόν τη γη του, φρόντισε εδώ τα σταφύλια, ας πούμε, γιατί εδώ είναι σταφύλια τα οποία τι βγαίνουν, είναι σταφύλια, αλλά τα τσαμπιά βγάζουν χρήματα, έτσι. Ναι, είναι τα χρήματα που φυτρώνουν στα δέντρα, τέλος πάντων. Συμβολικό είναι βεβαίως αυτό. Και θέλει να σου πει τώρα ότι αφού τα ξεκαθαρίσεις, θα αισθάνεσαι και εσύ καλύτερα στη ζωή σου, με τις αποφάσεις σου. Διότι είσαι ιδιαίτερο κλειδί και εσύ και χρειάζεται να δεις κάποια πράγματα. Εντάξει, ωραία. Για να δούμε από αυτές τις κάρτες τι έχει να μας πει. Έχει βγει το αυγό. Το αυγό λοιπόν σημαίνει ok, ευτυχία, ολοκλήρωση, αγάπη, ελπίδα, νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα που σου αρέσουν τόσο πολύ μέσα από τον ενθουσιασμό σου να κάνεις και καινούρια πράγματα, ρε παιδί μου. Γουστάρεις να κάνεις καινούρια πράγματα. Έχεις μια εσωτερική δυναμική έπαρση, ας το πούμε και το λέμε θετικό τρόπο. Πρόσεξε μόνο ανησυχίες, καταστάσεις που δεν ολοκληρώνονται, δεν οδηγούν πουθενά. Εδώ ολοκληρώνονται καταστάσεις, εδώ σου λέει πρόσεξε στο αρνητικό, γιατί και εδώ σημαίνει ότι στο αρνητικό του, ότι κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει απώλεια, υπάρχει ανοργανωσιά, υπάρχει ένα χάος δηλαδή. Αυτό σου λέει και το αυγό εδώ ανάποδα. Και βεβαίως ανησυχίες και κακή φήμη. Αυτά είναι λίγο τα οποία εσύ πρέπει να προσέξεις στο αρνητικό. Αλλά κατά τα άλλα όμως, το βλέπω αρκετά καλό και ξεκαθαρίζεις πράγματα και καταστάσεις, μπορείς να ξεκαθαρίσεις και ανθρώπους και το τι γίνεται και το τι θέλεις να κάνεις. Πολύ καλά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κλειδί που είναι το πέμπτο κλειδί. Ιδιαίτερο κλειδί και αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, νάτο. Λοιπόν, είναι αυτά κλειδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανεπτυγμένη τη φαντασία τους. Πάρα πολύ. Είστε ονειροπόλοι, φαντάζεστε έναν άλλο κόσμο, πολύ καλύτερο, και εσύ είσαι πολύ original, αλλά και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πολλές φορές όμως τα παίρνεις προσωπικά. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά, αν θες, αυτού του πλοίου. Τα παίρνεις πολύ πολύ προσωπικά. Νιώθεις ότι αυτή η μοναδικότητά σου που τη νιώθεις δεν γίνεται αποδεκτή από τους άλλους. Πολλές φορές νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν καθόλου. Ένας κόσμος, μάλλον αυτό το κλειδί ανοίγει κόσμους, άλλους κόσμους, έτσι, άλλες διαστάσεις. Και αυτό που χρειάζεται να προσέξεις είναι ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι αν οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν. Και παρεπιπτόντως είναι και το κλειδί που διάλεξα εγώ. Τώρα σας το λέω. Λοιπόν, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ τετράγωνος. Υπερβολική λογική, ενώ πρέπει όλα να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Και η υπερβολική λογική έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής, δείτε, ο κόσμος είναι ένας χάος, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Ναι, βεβαίως χρειάζεται μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και βεβαίως, ναι, είσαι ένας από τους ανθρώπους που ναι, θα σε καταλάβουν. Ναι, όντως, δηλαδή. Και εμένα μπορεί να με καταλαβαίνουν. Λένε, ναι, καλά, τώρα κάνεις ανάλυση τα ρόλα, ασχολείσαι με ζώδια και τέτοια στη σημερινή εποχή. Μεγάλε, σπούδασε τα πρώτα. Μπες να δεις τις αλήθειες, δες πώς βγαίνουν και μετά έλα να μιλήσουμε. Όχι από εκεί που είσαι ξαφνικά βγάζεις άποψη. Για να έχει κάποιο άποψη πρέπει να το σπουδάσει, πρέπει να το μελετήσει και να δει αν βγαίνει, έτσι. Καλά, δεν λέω, υπάρχουν βεβαίως και, πώς το λένε, και απατεώνες, παντού υπάρχουν. Okay. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα πολύ ιδιαίτερο κλειδί. Ένα παράξενο κλειδί. Αλλά, όταν όμως καταλάβεις τη δύναμή του, σου ξεκλειδώνει άλλους κόσμους, άλλες διαστάσεις. Και από εκεί μπορείς να πάρεις μηνύματα. Μπορείς να πάρεις καθοδήγηση. Φοβερό, και όμως αληθινό. Μπορείς να πάρεις, ναι, βεβαίως, υπάρχει, ξέρετε, ρε παιδιά, υπάρχουν τόσα πράγματα. Υπάρχει, ξέρω εγώ, ενεργειακή ζωγραφική. Μπορείς να πάρεις απαντήσεις από εκεί, από την τέχνη. Τα ταρό είναι μια τέχνη. Τα ταρό τι είναι, ρε παιδιά, να σας πω λιγάκι. Τραβάω μια κάρτα έτσι και αρχίζω και βλέπω τις εικόνες και αρχίζουμε λοιπόν και την περιγράφουμε. Τους γενικούς κανόνες, τους συμβολισμούς που έχει, αυτά που έχουμε μάθει, από την εμπειρία μας, διαστητικά καμιά φορά που ανοίγει έναν άλλο κόσμο. Άλλοι γράφουνε, άλλοι γίνονται συγγραφείς. Περιγράφουν άλλους κόσμους όμως.
Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη θεωρούνται και λίγο κεντρικοί ή θεωρούνται λίγο εκτός πραγματικότητας ή άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουν και τόσο εύκολα στο γενικό σύνολο, διότι η κριτική είναι εύκολη. Δηλαδή, πας, βλέπεις έναν ηθοποιό και λες, α, δεν μ' αρέσει. Οκ, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια όμως. Άλλο όμως είναι, οκ, εντάξει, να το εκφράσεις και να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Είναι η κριτική καμιά φορά και δεν αντέχουμε την κριτική, την άσχημη κριτική εδώ, εντάξει. Αλλά είναι από τα κλειδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και ανοίγουν άλλους κόσμους. Κρατήστε το αυτό υπόψη. Βεβαίως όμως θέλει προσοχή τι κόσμος θα ανοίξεις. Αυτό το κλειδί, τι κόσμο θα σου ανοίξει. Μπορεί να σου ανοίξει ένα κόσμο γεμάτο φως, αγάπη, καθοδήγηση, ευλογία, προστασία. Εκεί όταν χρειάζεσαι δύναμη να την παίρνεις, από άλλες ενέργειες και από άλλες διαστάσεις. Μπορεί όμως να σου ανοίξει και ένα άλλο κόσμο, εντελώς μαύρο, με υποσχετική, δηλαδή, α, έλα εδώ και θα σου φτιάξω, θα σου σε κάνω, ξέρω εγώ, διάσημο. Εντάξει. Αλλά ανοίγει όμως και μαύρες τρύπες πραγματικά στην ψυχή. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κλειδί. Και έχει πολύ μεγάλη δύναμη αυτό το κλειδί και πολύ ιδιαίτερο. Και βεβαίως εννοείται ότι δεν τους καταλαβαίνουμε. Πού να κάνω, πήγαινε σε έναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, θεραπευτή που κάνει ενεργειακή θεραπεία. Τι έχει να πει ο κόσμος, θα πει, με κρυστάλλους, πας να κάνεις κρυστάλλους, πας αυτό, τι τα ρω, τι είναι αυτά, ζώδια, πάτε καλά. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε όμως από τα ταρό τι έχουν να μας πούν. Πιάνει, μάλιστα. Ένα καλό χαρτί, το οποίο διδάσκει την υπομονή. Και βεβαίως έχει και ένα βαθύτερο μήνυμα, μυφλασία που μου ήρθε. Φαντασία, όραμα, το vision που λέμε και αυτά, αλλά θέλει και μια πρακτικότητα. Θέλει μια μέθοδο στη ζωή. Τη χρειαζόμαστε αυτή την πειθαρχία και τη μέθοδο, διότι αλλιώς μένει μόνο φαντασία, έτσι. Θα μπορέσεις, γιατί εδώ μιλάει για όνειρα, θα μπορέσεις, λέει, να πετύχεις τα όνειρά σου στη ζωή, εφόσον ακολουθήσεις μία προσέγγιση με μέθοδο, ας πούμε, πειθαρχία. Έχεις υπομονή, πολύ μεγάλη εξυπνάδα, έχεις υπευθυνότητα, αργός ρυθμός. Το 3 σημαίνει είναι μια, το 3 εδώ που έχει ο αριθμός είναι ένας από τους πολύ καλούς αριθμούς. Είναι ο αριθμός της ενέργειας, ο αριθμός της αλήθειας. Αλλά σου αρέσει να έχει ένα πιο αργό ρυθμό. Οκ, εντάξει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι, δεν μπορούν να τρέχουν όλοι με 800. Θες λίγο πιο αργά εσύ. Και είναι οκ. Αλλά το σημαντικό είναι η επιτυχία. Η επιτυχία σε οδηγεί μέσα όμως από μέθοδο και πειθαρχία. Οκ, το έχουμε. Το έχουμε εμείς του κλειδί του 5, το έχουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα σε μία από τις Λένορμα να δούμε τι θα μας πέσει. Και τι πέφτει. Τι είπαμε λοιπόν. Φιδιά. Και κυρίως γυναίκες. Ή άντρες με αρκετή θηλυκή ενέργεια. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Προσέξτε, δεν λέω άντρα γυναικωτό. Συγγνώμη τώρα, ίσως μια έκφραση λίγο αδόκιμη. Άντρα εννοώ δηλαδή με πολύ πολύ θηλυκή ενέργεια. Λοιπόν, όποιος με κατάλαβε, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε. Φίδι, προσέξτε τα φίδια. Φήμες, βγάζουν φήμες για εσάς, βγάζουν φήμες για εμάς. Μην εμπιστεύεστε γενικά κυρίως μία γυναίκα, η οποία επίσης είναι των ξυφών. Ανήκει σε ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμος, σύζυγος, σύντροχος. Τους αρέσει να ανακατεύουν τα πράγματα και τους αρέσει να ανακατεύουν και εσάς. Διασπείρουν φήμη, διασπείρουν διχόνοια, διασπείρουν λόγια τα οποία καν δεν ισχύουν. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σας κατατροπώσουν και να σας πάρουν δύναμη. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πώς αυτή η κίτρινη, αυτή με το κίτρινο η γυναίκα, αυτό το φίδι δηλαδή, έρχεται με έναν πονηρό τρόπο και σας απειλεί. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο εδώ, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Σας παίρνει αναπνοή. Ρουφάει την ενέργειά σας, την αναπνοή σας, γιατί η αναπνοή δίνει ενέργεια. Δεν είναι μόνο ζούμε, η αναπνοή είναι ενέργεια, έτσι. Παίρνει όλη σας την ενέργεια και αυτό, δείτε εδώ και αυτό το γκαργόιλ που λέγεται εδώ, αυτό το διαβολάκι, ας πούμε, αυτή την άσχημη φιγούρα, δεν είναι για καλό. Είναι ένας ναός εδώ, ένας χώρος, ο οποίος προμηνεί άσχημα πράγματα.
Να επιλέγετε λοιπόν χώρους, θα πεις, μα πώς θα το κάνω αυτό, τέλος πάντων. Να επιλέγετε χώρους όσο το δυνατόν πιο φωτεινούς, που να σας δίνουν αγάπη, φωτεινότητα και όχι γι' αυτό που είπα προηγουμένως και για το μαύρο, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Θέλει λοιπόν να είστε προσεκτικοί, προσεκτικές, να ασχολείστε μόνο με πράγματα που σας δίνουν φως και δύναμη, πράγματα αγάπης, πράγματα όμορφα για εσάς, με τέχνη και να απομακρυνθείτε. Εσείς, δική σας απόφαση, έτσι, εδώ λέει τα ταρό τώρα, λένε τις ενέργειες που πιάνουν. Να απομακρυνθείτε από τοξικούς ανθρώπους, μην τους δίνετε σημασία. Απομακρυνθείτε. Το γράψιμο, πραγματικά το γράψιμο. Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι βέβαια δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν τη σύγκρουση. Μια χαρά. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να είναι παθητικοί, να πηγαίνουν πίσω, να αποφεύγουν τη σύγκρουση. Είναι ok. Κάποιοι άνθρωποι απλά γράφουν τους άλλους. Το οποίο είναι και αυτό ok. Εδώ σημαίνει κιόλας ότι απομακρύνομαι, φεύγω, δεν μπαίνω σε διένεξη, διότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Είναι μια κάρτα προειδοποίησης, έτσι. Και βέβαια το 7, παρόλα αυτά σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις το φίδι το οποίο σε κυνηγάει, αλλά έχεις και προστασία όμως, διότι ο Θεός, η ενέργεια αν θέλετε, αγαπάει όλα τα πλάσματα. Και τους κακούς και τους καλούς βεβαίως. Στους καλούς καμιά φορά θα τους δώσει, ας το πούμε, ένα μεγάλο κουράγιο για να προχωρήσουν στη ζωή. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τώρα εδώ, γιατί θα πάμε και θα ανοιχτώσουμε για το τι θέλω να πω. Αλλά θέλει προσοχή. Τους στόχους τους πετυχαίνεις, ή να το πω διαφορετικά. Πετυχαίνω στόχους αποφεύγοντας ανθρώπους τοξικούς οι οποίοι έρχονται εμπόδιο στη ζωή μου. Και αυτό συμβαίνει παντού. Στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου, στους φίλους σου, στις φίλες σου. Πρόσεξε γυναίκα, είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα, πρόσεξε γυναίκα που είναι και κοντά σου. Μπορεί να είναι και μια τοξική μητέρα. Sorry το λέω, αλλά ισχύει και αυτό. Μπορεί να είναι ένας άντρας με πολύ θηλυκή ενέργεια. Τώρα δεν θέλω να πω για σεξουαλικό προσδιορισμό, όπου όμως λόγω του ότι δεν έχει λύσει τα δικά του εσωτερικά θέματα βρίσκεται σε σύγκρουση και βγαίνει με κουτσομπολιό με αυτά, γιατί είναι ένας τρόπος ελέγχου. Το κουτσομπολιό, παιδιά, είναι ένας τρόπος ελέγχου, σε ελέγχω. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Μια και το φέρει κουβέντα τώρα, μισό λεπτό. Σαν να αρχίσω εγώ τώρα, με ξέρετε. Μέσα από τα βίντεο και τα λοιπά και τα λέμε, δεν έχω μιλήσει ποτέ γενικότερα για άλλο κανάλι, για άλλον άνθρωπο, για οτιδήποτε. Έχω τη δική μου προσωπική άποψη, την κρατάω στον εαυτό μου και τη μοιράζομαι μόνο με τους δικούς μου ανθρώπους. Διότι έχω επιλέξει να μην μπαίνω στην ενέργεια του αλλονού. Άλλοι θέλουν να μπουν στη δική μου την ενέργεια. Οκ, εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω. Λοιπόν. Και να αρχίσω τώρα εγώ να σπείρω φήμες, να διασπείρω φήμες, να λέω τώρα ο ένας, ο άλλος, ο Α, ο Β, τι είπε αυτό, εκείνο, το άλλο, τι είπε αυτή, α, θέλει να κάνει αυτό, αποφύγετε, μην μπείτε σε αυτό το κανάλι. Συγκεκριμένα όμως, έτσι, όχι γενικά, γιατί εντάξει, γενικά και εγώ μπορώ να πω, εντάξει. Συγκεκριμένα, μην μπει στο Α κανάλι, μην μπει στο Β κανάλι, αυτή, αυτός, ασχολείται με εκείνο, ασχολείται με τ' άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι μία φήμη. Είναι όμως τρόπος ελέγχου, διότι η γνώση, προσέξτε, χρησιμοποιώ τη γνώση μου και τη δύναμη και την εμπειρία μου για να σας ελέγξω κατά κάποιο τρόπο, γιατί σας λέω τι να κάνετε. Μην μπεις, τι λέω, πάω αρνητικά, λέω, μην μπεις αυτόν, μην μπεις αυτή, μην μπεις στον Α, μην μπεις στο Β. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω αυτό. Μπείτε στη βαθύτητα της απόφασης και τι ενέργεια υπάρχει από πίσω. Προσωπικά δεν έχω κανένα δικαίωμα να το πω αυτό σε κανέναν. Και αυτό ακολουθώ και αυτό κάνω, διότι ακολουθώ, αυτή είναι η ενέργεια. Η ενέργεια γενικά είναι ίδια για όλους. Η ενέργεια βεβαίως έχει αποχρώσεις. Εντάξει, και όποιος ξέρει από ενέργεια, ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρέπει να μπει σε αυτά τα πράγματα. Διότι ή αδαής είναι ή δεν γνωρίζει. Και τα δύο είναι επικίνδυνα. Όταν θέλεις να κατευθύνεις τον άλλον, γίνεται επικίνδυνο. Όταν θέλεις να τον χειραγωγήσεις, γίνεται επικίνδυνο. Άλλο το συμβουλευτικό. Εδώ σε λέμε συμβουλευτικό. Έτσι σου λέει πρόσεχε. Άμα θες εσύ δεν προσέχεις. Άμα θες εσύ πας και μπλέξεις κουτσομπολιά και όλα και γίνεται τουρλουμπούκι. Αλλά λέμε γενικά όμως, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι που βγαίνει γενικά και θέλει μεγάλη προσοχή γενικά για εμάς, τους οραματιστές, ας το πούμε, που ορεινευόμαστε έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό κόσμο, με άλλους κανόνες, με άλλες προοπτικές, με άλλη δύναμη, έπεσε μόνο του και βεβαίως είμαστε και άνθρωποι της ειρήνης. Έπεσε μόνο του, αλλά θα τραβήξω άλλη μία. Άνθρωποι της ειρήνης, που τι θέλουμε, αρμονία, ευτυχία, συναντήσεις, ικανοποίηση, γνώσεις.
να συγκεντρωνόμαστε έτσι, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει. Και εγώ παίρνω πολλή ενέργεια από τη δική μου την παρέα, τους φίλους, τις φίλες μου, το δικό μου περιβάλλον, την οικογένειά μου, ας το πούμε έτσι, που να είμαστε σε καλή κατάσταση, καλές σχέσεις, να περνάμε όμορφα, να διασκεδάζουμε. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι οι συγκρούσεις και διαφωνίες. Άστοχες συνεργασίες, κακή επικοινωνία, εξαρτήσεις και εχθροί. Κοιτάξτε να δείτε. Εκ των πραγμάτων, λόγω χαρακτήρα, αν θέλετε, λόγω προσωπικότητας, λόγω ενέργειας, ελκύουμε εχθρούς. Τι να κάνουμε, ελκύουμε εχθρούς. Θα μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Μην μου πείτε, τώρα εντάξει. Έχουμε τη δύναμη να το διαχειριστούμε. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Και βεβαίως βγαίνει και αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε να δείτε, είναι η κάρτα που τράβηξα. Είναι η αναγέννηση. Αριθμός 12. Ο ήλιος. Εντάξει. Ο αριθμός K εδώ. Εντάξει, αυτό είναι ρουνικό σύμβολο. Αφήστε εδώ, μην σας μπερδέψω τώρα. Λοιπόν, θετικές αλλαγές, νέοι κύκλοι, επανεκκινήσεις στη ζωή, δηλαδή στη ζωή σου θα αναγεννιέσαι. Θα περνάς από εμπειρίες στις οποίες πέφτεις, σε ρίχνουν, αλλά αναγεννιέσαι. Και ζώδιο του κρυού βεβαίως εδώ, που δείχνει τον παρορμητισμό, τη δύναμη, αλλά αναγεννιέσαι. Εκεί λοιπόν αναγεννιέσαι πραγματικά από τις τάχτες σου. Ό,τι και αν σου κάνουν, εσύ αναγεννιέσαι. Σε διώχνουν από τη δουλειά, θα τη βρεις. Μια σχέση διαλύεται, θα κάνεις μια άλλη που μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη. Σε διαβάλλουν, σου λένε κουτσομπολιά, κάποια στιγμή έρχεται και φαίνεται η αλήθεια. Βέβαια, θέλει χρόνο. Αυτά. Λοιπόν, είπα αρκετά, είπα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε λοιπόν, θα πάμε τώρα στο επόμενο κλειδί. Ένα λεπτό μόνο να. Όπα. Τι έκανε ο άνθρωπος. Είδατε. Καμιά φορά η φαντασία με οδηγεί σε. Γι' αυτό θέλει και μια πρακτικότητα. Έβαλα δηλαδή, φαντασία έβαλα τώρα, συνδύασα αυτό, μάλλον αυτό εδώ, σε αυτό εδώ. Θέλει λίγο φαντασία να το κάνεις. Λοιπόν, πώς βγαίνουν όλα. Και πάμε τώρα στο έκτο κλειδί, ένα ιδιαίτερο κλειδί. Κοίταξε να δεις. Δες το εδώ. Είναι ένα κλειδί στο οποίο έχεις τη δύναμη της λογικής. Τα λογικά σου συμπεράσματα, τα δικά σου είναι από άλλο κόσμο, έτσι, από άλλο πλανήτη. Γιατί έχεις μία πολύ μεγάλη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, συγκεντρώνεσαι πάρα πολύ. Τα πράγματα για σένα είναι πολύ ξεκάθαρα. Πολλές φορές όμως είναι δύσκολο να πάρεις ρίσκα και να βγεις από τη ζώνη της ασφάλειάς σου που έχεις, έτσι. Θέλεις να παίρνεις έναν λίγο πιο πατροπαράδοτο τρόπο, ας πούμε. Τα πράγματα τα οποία μας λένε, οι παραδόσεις, αυτό που πρέπει να κάνω και ένα. Το οποίο είναι καλό, μια χαρά είναι, έτσι. Δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Λοιπόν, είσαι πολύ πιστό άτομο και φυσικά περιμένεις και από τους άλλους την ίδια αφοσίωση και πίστη σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι ένα κλασικό κλειδί στο οποίο έχεις μια πολύ καλή αίσθηση της δικαιοσύνης, έχεις απίστευτες δυνάμεις αυτοσυγκέντρωσης. Το μόνο καμιά φορά που βγαίνει είναι ότι δεν παίρνεις το ρίσκο, δηλαδή το τετραγωνίζεις, δες τις τέσσερις γωνίες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έχει τέσσερις γωνίες, σαν να κάνει τον αριθμό 4 δηλαδή, έτσι. Και αυτό καμιά φορά λίγο σε δυσκολεύει να καταλάβεις τους ανθρώπους, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Να σου πω μια ιστορία δηλαδή. Λες παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, τι τα ήθελε και αυτός τώρα. Είχε οικογένεια, ήταν παντρεμένος. Τα μπλέξε τώρα με την άλλη εκεί, γιατί να το κάνει αυτό. Απόλυτα λογικό. Όμως δεν ξέρουμε ο άλλος γιατί το έκανε. Ποιο ήταν το κίνητρό του. Παρ' όλα αυτά, λέω τώρα έτσι ένα μικρό παράδειγμα δηλαδή, και λες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις οικογένεια, πού πας, ρε φίλε. Ο άλλος όμως το σκέφτεται διαφορετικά. Λέει: εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν τρέχει και τίποτα. Εγώ είμαι δυστυχισμένος στην οικογένειά μου και θέλω να βρω κάτι άλλο να πιαστώ να γίνω ευτυχισμένος. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι όσον αφορά πώς βλέπεις τα πράγματα. Το χάρισμά σου είναι με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Μπορείς και αυτοσυγκεντρώνεσαι πάρα πολύ. Βγαίνει μια κάρτα από μόνη της που έπεσε, που είναι ότι δυσκολεύεσαι να καταλάβεις το θέμα των σχέσεων, αυτοί που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Εντάξει. Εδώ είναι η δυσκολία της επιλογής. Την επιλέξω δεξιά ή αριστερά. Ζυγός και βέβαια τα υπόλοιπα. Ζυγός κυβερνά αυτή την κάρτα, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Λοιπόν, σου λέει όμως, άκου και την εσωτερική σου φωνή. Γιατί έχεις εσωτερική φωνή, απλά το τετραγωνί, δηλαδή η λογική σου είναι πολύ πιο ισχυρή από το ένστικτό σου, αλλά χάνεις έτσι ίσως και την ευκολία του να παίρνεις πιο
αν θέλεις, καλύτερες αποφάσεις που να βασίζονται σε ένα συνδυασμό λογικής, γιατί εδώ είναι ισορροπία. Ισορροπία ανάμεσα σε λογική και συνέστημα, εντάξει, αυτό θέλει να σου πει. Και η κάρτα που βγαίνει και επιλέγω είναι 8 μπαστούνι. 8 πεντάκτηνο, συγγνώμη. 8 πεντάκτηνο είναι ότι ναι, βρίσκω ισορροπίες. Είναι κάρτα των ισορροπιών. Και αυτή είναι η ισορροπία και αυτή μιλάει για ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασιακής ζωής, εκπαίδευση, εντάξει, ταλέντα, έχεις πολλά ταλέντα, έχεις πολλές ικανότητες, μπορεί να αποκτήσεις πολλές ικανότητες, σου αρέσει να δουλεύεις και λίγο ανεξάρτητα, γιατί δεν καταλαβαίνουν όλη τη δική σου τη λογική, εντάξει, ό,τι και να έχει να κάνει αυτό, εδώ αυτή και η κάρτα κυβερνά το ζώδιο της Παρθένου και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης. Οκ, λοιπόν, πάμε να δούμε. Μας βγήκε μια χαρά εδώ. Έχεις τα ταλέντα σου, προσεκτικός, πολύ προσεκτική. Γι' αυτό έχεις, εδώ είναι αυτοσυγκέντρωση, έτσι. Αυτό είναι υψηλό επίπεδο αυτοσυγκέντρωση. Γιατί αυτός εδώ είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του, δεν του ξεφεύγει τίποτα, ούτε χαρακιά, ούτε γραμμή. Τώρα αυτό, τι να σου πω, μπορεί να έχεις, να είσαι άνθρωπος ο οποίος να ασχολείσαι και με την υγεία, να είναι χειρουργική, να είναι ζωγραφική, να είναι το, δηλαδή αν σου ξεφύγει λίγο βγαίνει λάθος, λέω τώρα. Μπορεί να έχει να κάνει με την έρευνα. Στην έρευνα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Μπορεί να έχει να κάνει με αποτελέσματα, κάτι. Ανάλυση, δεδομένα, ξέρω εγώ. Είναι τόσο ευρύ το φάσμα, απλά τα λέμε. Λοιπόν, εδώ τώρα μας βγαίνει το γράμμα. Ναι, ναι, είναι αυτό που λένε το πας στο γράμμα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει πάμε. Εδώ λέει τώρα, κοίταξε να δεις. Έχεις κάποια πλάνα. Το γράμμα σημαίνει έχω γράψει εγώ ένα γράμμα, έχω πάρει εγώ ένα γράμμα. Είναι η επικοινωνία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Εδώ είναι το 7 μπαστούνι, εντάξει, που σημαίνει και λίγο παρεξηγήσεις, λίγο σε παρεξηγούν. Δεν σε καταλαβαίνουν και σε εύκολοι άνθρωποι. Αυτά που θες να πεις. Όμως μην υποτιμάς τα πλάνα σου και μην φοβάσαι να πάρεις ρίσκο. Αυτό λέει, ταιριάζει με αυτό που είπαμε, έτσι. Μην φοβάσαι να πάρεις ρίσκο. Προχώρα ρε παιδί μου. Είναι ok. Δεν συμφωνούν όλοι με το δικό σου το πλάνο. Εντάξει, τι να κάνω. Προσπάθησε να το υλοποιήσεις. Τα σχέδιά σου. Και βεβαίως το γράμμα σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να ξέρει την άποψή σου και το τι ετοιμάζεις. Κοίταξε να δεις εδώ. Αυτός εδώ κάθεται σαν να κρυφακούει, έτσι, σαν να παρακολουθεί. Γιατί εδώ είναι και παρακολούθηση και από τα social media. Τι κάνεις, τι λες, τι θες να πεις. Δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να ξέρει τι κάνεις. Δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να γνωρίζει τα πάντα για σένα. Γιατί υπάρχει ενεργειακά πολύ μεγάλο exposure, πολύ μεγάλη exposure που λένε ελληνικά, δηλαδή πολύ μεγάλη έκθεση σε άλλους ανθρώπους. Και οι άλλοι άνθρωποι ρουφάνε ενέργεια. Ζούμε σε έναν κόσμο που ένας ρουφάει την ενέργεια του αλλού. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να το υπάρχουν βαμπύρ, έτσι, τα βαμπύρ δεν είναι. Υπάρχουν βαμπύρ τα οποία ναι, το αίμα, να σας πω, δεν είναι τυχαίο που πίνουν αίμα τα βαμπύρ και οι βρικόλακες και αυτά. Ναι, έπεσε το 44, έτσι. Και εδώ σου λέει ότι παίρνω τις αρνητικές ενέργειες και τις γυρνάω και τις κάνω θετικές. Βελτιώνω τη ζωή μου, καταλαβαίνω τι γίνεται. Στο αρνητικό όμως είναι στρεβλώσεις γεγονότων, στρεβλώνω αυτά που είπα. Στρεβλώσεις γεγονότων και καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Αυτό χρειάζεται να προσέξεις. Εδώ είναι το σουέλο. Είναι το σύμβολο του ήλιου, της δύναμης δηλαδή. Χρειάζεται δύναμη, ηλεκτρική ενέργεια κάπου για να προχωρήσεις, αλλά να επιλέξω εγώ αυτό το οποίο πρέπει να πάρω γιατί έπεσε μόνο του και είναι ανάποδα η χελώνα. Ανταγωνισμός, αδυναμία, σε βλέπουν δυνατό, σε βλέπουν συγκεντρωμένο, τα πας καλά και δεν θέλουν να πας καλά. Η χελώνα όμως σου λέει ότι στο θετικό είναι τύχη, μακροζωία, καλή υγεία γενικότερα, πλούτος, προετοιμασία, δύναμη, σταθερότητα. Είναι όλα όσα αντιπροσωπεύει και αυτή η κάρτα. Αλλά επειδή βγήκε λίγο ανάποδα, θα το αφήσω λίγο ανάποδα για να το καταλάβετε φίλες και φίλοι, ώστε να δείτε ότι αυτή είναι η ιστορία της ζωής σας. Πέσανε εδώ αρκετές κάρτες από μόνες τους. Συνεργασία με ανθρώπους, παίρνω ρίσκα, καταλαβαίνω, τους κρίνω, ακολουθώ το ένστικτό μου και όχι τη λογική μου, έτσι. Π.χ. είναι για να γίνει μια συνεργασία. Είναι να γίνει μια συνεργασία. Και ο άνθρωπος αυτός, ο συνεργάτης, έχει λεφτά. Αλλά είναι ο χαρακτήρας του κάκιστος. Η λογική λέει πήγαινε γιατί έχει τα λεφτά, θα βοηθήσει, αλλά στο διάστημα της συνεργασίας πιο μετά μπορεί να οδηγηθείτε σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο να μην είναι καλό. Λέω έτσι ένα παράδειγμα. Οπότε
έχεις όλη τη δυνατότητα να δημιουργήσεις αυτά τα οποία θέλεις. Λοιπόν, αυτά ήτανε, φίλες και φίλοι μου, και το έκτο κλειδί. Να σας ευχαριστήσω, μην ξεχάσεις εγγραφή, καμπανάκι, κάνε και like, έτσι. Και επίσης υπάρχει στο κανάλι μου και η δυνατότητα της συνδρομής. Μπες μέσα να δεις τα προνόμια. Ρηξίματα τα οποία δεν τα βγάζω σε όλους, δεν τα βγάζω έξω στο υπόλοιπο το κανάλι. Και ειδικές αναλύσεις, αριθμολογικές, έτσι, αστρολογικές, αυτά. Όλα όμως στη συνδρομή, στο κομμάτι της συνδρομής. Λοιπόν. Υπάρχει link, μπορείς να το πατήσεις και να το δεις. Άμα θέλεις, δεν είναι υποχρεωτικό και συνεχίζουμε κανονικά όπως συνεχίζουμε στο κανάλι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πολύ 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 σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.